Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV, όπως κάθε Δευτέρα, 8 με 8.30. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την Ευγενία τη Μανολίδου, η οποία είναι μουσικός και διευθύντρια της ελληνικής αγωγής. Καλησπέρα, Ευγενία. Καλησπέρα, Αυγουστίνε. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωριστήκαμε πριν λίγες εβδομάδες στο Λονδίνο και ενθουσιάστηκα με όλο αυτό που κάνεις. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή έψαξα πολλά πράγματα στο Google, νομίζω πρέπει να βγει αυτό που κάνεις, να το μάθει ο κόσμος για την ελληνική αγωγή. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Είχα έρθει στο Λονδίνο πριν από 3 εβδομάδες με αφορμή μια πρόσκληση που είχα να συμμετάσχω στην πίτα αυτή που εκεί γνωριστήκαμε, αλλά το συνδύασα και με επισκέψεις σε 2 ελληνικά σχολεία με τα οποία είχα έρθει σε επαφή για να ξεκινήσω λιγάκι το πρόγραμμα που κάνουμε πια σε πολλά σχολεία της Ομογένειας για την προώθηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε παιδιά κυρίως δημοτικού. Θες να μας πεις λίγο τι είναι η ελληνική αγωγή για να το καταλάβει ο κόσμος? Ναι, βεβαίως. Η Ελληνική Αγωγή είναι σχολή αρχαίων ελληνικών, ιστορίας και φιλοσοφίας που ιδρύθηκε το 1994 από τον Άδων Γεωργιάδη. Όταν γνωριστήκαμε δηλαδή, η Ελληνική Αγωγή υπήρχε, εγώ τον γνώρισα ως μαθήτρια της Ελληνικής Αγωγής, γιατί θέλω να μάθω αρχαία ελληνικά. Και τα τελευταία χρόνια διευθύνω τη σχολή γιατί οι υποχρεώσεις του κατέστησαν αδύνατη την οποιαδήποτε ανάμειξη με κάτι άλλο εκτός από τις πολιτικές του υποχρεώσεις.